Ο Προμηθέας με τη νέα ομάδα αποκαλύπτει στους φιλάθλους του και παράλληλα δείχνει το κοινωνικό του πρόσωπο, συμβάλλοντας στην επίτευξη ενός πολύ σημαντικού σκοπού. Σε έναν αγώνα ζωής, η ομάδα της Πάτρας υποδέχεται στο Δημήτρη Στόφαλος το Περιστέρι του Βασίλη Σπανούλη, στο πρώτο της εντός έδρας φιλικό με παρουσία κόσμου στην Κερκίδα. Να κάνουμε αυτή τη δωρεά στη Μονάδα Νοσηλείας Νεογνών της Παιδιατρικής Κλινικής της Πάτρας, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, Πατρών, έπειτα από συζήτηση που είχα προσωπικά με τον Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής, τον κύριο Γαβριέλη Δημητρίου, που είναι δίπλα μου, έτσι ώστε να προσφέρουμε μια θερμοκοιτίδα. Και τώρα ετοιμάζεται μια νέα δωρεά του άξιου αυτού πατρινού και συμπολίτη μας του κυρίου Στεφανόπουλου, που κάθε τόσο πρέπει να τον μνημονεύουμε και εδώ πέρα έχει χρέος κάποια στιγμή και η πολιτεία, η τοπική και ο Δήμος, να τιμήσουν αυτόν το σπουδαίο, μα το σπουδαίο Έλληνα, με τις δωρεές του έχει καταφέρει να αναπληρώνει αδυναμίες της πολιτείας. Άρα λοιπόν στηρίζουμε αυτή την προσπάθεια. Αξίζει να σημειωθεί ότι όλα τα έσοδα του αγώνα θα διατεθούν στον Οργανισμό Κατάρτισης, Εκπαίδευσης, Ενημέρωσης και Πρόληψης σε θέματα ασφάλειας, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαπολιτιστικά και υγείας, Safety Project, με σκοπό την αγορά μιας θερμοκοιτίδας που θα δοθεί ως δωρεά στην Εντατική Μονάδα Νεογνών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πάτρας. Μας δόθηκε ευκαιρία να συμμετέχουμε σε αυτόν τον αγώνα ζωής και να συμβάλλουμε κι εμείς στην επίτευξη ενός πολύ ιδιαίτερου σκοπού. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε από τη μεριά μας είναι να καλέσουμε όλο τον κόσμο της Πάτρας να παρευρεθεί σε αυτή την εκδήλωση. Είναι, όπως ακούσαμε και σήμερα εδώ από όλους τους παρευρισκόμενους, είναι πάρα πολύ σημαντικός ο σκοπός. Πάρα πολύ σημαντικός. Τις επόμενες μέρες και εμείς από μέσω της ομάδας και μέσω των καναλιών μας θα κάνουμε τα πάντα για να έρθει ως δυνατόν περισσότερος κόσμος. Για ακόμη μια φορά αναδείχθηκαν οι μεγάλες ανάγκες που έχει το νοσοκομείο σε προσωπικό αλλά και σε εξοπλισμό. Υπάρχει μια κατάσταση που είναι ασφυκτική στην περιφέρεια, που καλύπτουμε στην υγειονομική περιφέρεια. Υποτίθεται ότι εμείς, σαν Πάτρα εμείς και ο Άγιος Ανδρέας, καλύπτουμε μια περιοχή με 6.000 γεννήσεις, άρα χρειάζονται 40 περίπου κρεβάτια εντατικής και ενδιάμεσης νοσηλείας. Αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι τώρα, εγώ έχω 15, γιατί έχω κλείσει 10 κρεβάτια επειδή δεν έχω νοσηλεύτριες και θερμοκοιτίδες. Ο Άγιος Ανδρέας έχει 8 στα χαρτιά, έτσι, νοσηλεύει μέχρι 10-12. Συνολικά δηλαδή 23 κρεβάτια. Τα υπόλοιπα νεογνά πού θα πάνε? Σε έναν αγώνα γεμάτο αγάπη, μουσική, σοου και ένα φιλικό παιχνίδι προδιαγραφών Αλφα Εθνικής μεταξύ των ομάδων Προμηθέας Πατρών Περιστέρι BWin. Προσωπικά θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το όλο έργο το οποίο έχετε πράξει και προσπαθείτε να πράξετε όλα αυτά τα χρόνια. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα είμαι μέλος αυτής της προσπάθειας. Εύχομαι ο κόσμος της Πάτρας να αγκαλιάσει το εγχείρημα. Οι δράσεις κοινωνικής προσφοράς δεν σταματούν όμως εκεί. Πριν την έναρξη του φιλικού αγώνα θα υπάρξει στο Δημήτρη Στόφαλος από τις 4 το μεσημέρι ένα πλούσιο πρόγραμμα με αγαπημένες μασκότ, ξυλοπόδαρους, ακροβατικά, χορό, μουσική και face painting. Καθώς θα ενημερώνεστε από την εθελοντική ομάδα του Χάρη σε Ζωή, όπου θα μας καλεί να γίνουμε εθελοντές δότες μυελού των οστών. Με τον τρόπο αυτό θα μπορούμε να χαρίσουμε ελπίδα ζωής σε κάποιον συνάνθρωπό μας.